αδέρφια που βίωσαν πολύ διαφορετικά αυτή την αλλαγή. Είδαμε ότι όντως είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζει ο καθένας. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Γιατί η δουλειά που γίνεται εκεί πέρα, η δουλειά που γίνεται με την μαμά, με τους παιδαγωγούς, με όλο το σύστημα που κινείται πίσω από τη μαμά για να μπορέσει η μαμά να δημιουργήσει τη νέα οικογένεια και την ασφάλεια που χρειάζονται τα αδέρφια, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οπότε, νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι αυτό. Όσο πιο έντονα ή λιγότερο το βιώσει ο καθένας, ότι τελικά θα καταλήξουμε όλοι στο να βρούμε το λιμάνι μας. Να βρούμε, ακριβώς. Όταν άρχισες να μεγαλώνεις, μάλλον, πότε άρχισες να κάνεις σχέδια για το μετά? Θέλω να πω, το κάθε παιδί, το βλέπουμε, μιλάμε και εμείς με τα παιδιά μας, τους λες καμιά φορά, είσαι γυμνάσιο πια, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Πώς να την πας τη ζωή σου? Θες να σπουδάσεις, θες να δουλέψεις, πώς σε φαντάζεσαι? Εσύ λοιπόν, όταν έφτασες, δεν ξέρω σε ποια ηλικία, και άρχισες να τα σκέφτεσαι αυτά, πώς τα σκεφτόσουν? Είναι όπως το περιγράφεις, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Το ότι μεγαλώνεις σε αυτό το χώρο δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται μια οικογένεια. Αντίστοιχα λοιπόν, μπαίνεις στο γυμνάσιο, περνάνε τα χρόνια, σιγά σιγά μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις μια προετοιμασία για το τι θέλεις να κάνεις στη συνέχεια. Το τι θες να κάνεις με τη ζωή σου. Οπότε σε κάπου εκεί. Σε επηρέασε καθόλου ότι ήσουν ο μικρότερος? Τι θέλω να πω, φαντάζομαι τα μεγαλύτερα αδέρφια σου προχώρησαν σίγουρα νωρίτερα από σένα. Κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν από τα χωριά σου, είναι για παιδάκια. Δηλαδή μεγάλωσαν. Κάποια στιγμή φύγανε, πήγαν να σπουδάσουν, να δουλέψουν, δεν ξέρω. Αποκλείεται να μην έμεινες προς το τέλος πιο μόνος σου. Εκεί. Παίρνεις παραδείγματα. Παίρνεις παραδείγματα γιατί ο τρόπος με τον οποίο κάνουν την πορεία τους πριν από σένα τα αδέρφια σου, σου δίνει παραδείγματα και σου δίνει ίσως μια καλύτερη εικόνα για το πώς θα ήθελες τελικά εσύ να πας τη δικιά σου συνέχεια. Ο μεγάλος μου αδερφός σπούδασε προγραμματισμό, ας πούμε. Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα. Μου έδειξε μια διαφορετική οπτική γωνία για το τι θα μπορούσα να κάνω στο μέλλον. Η αδερφή μου, αν και σπούδασε και αυτή κάτι παρεμφερές, τελικά δεν ασχολήθηκε με τον κλάδο. Μου έδειξαν και οι δύο ότι άσχετα με το τι θα επιλέξεις να σπουδάσεις, δεν θα σε ορίσει απαραίτητα αυτό. Γνωρίζουμε και εγώ και εσύ, είμαι σίγουρος, πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι άλλο σπούδασαν σήμερα, και με άλλο τελικά ασχολούνται. Ακριβώς. Οπότε η πορεία των προηγούμενων σε βοηθάει να δημιουργήσεις μια έτσι πιο σφαιρική εικόνα για το τι θα μπορούσε να είναι το δικό σου μέλλον. Στα χρόνια που ήσουν στο χωριό, και ήσουν πολλά χρόνια γιατί μπήκες πολύ μικρό παιδάκι, θέλω να μου πεις, είχατε στο σπίτι την ίδια μαμά? Το λέω γιατί τώρα που τα έχω ζήσει από πιο κοντά, έχω δει ότι πολλές φορές κάποια γυναίκα, είναι αυτό που λέμε, βγαίνει σε σύνταξη μια μαμά, που μπορεί να είναι πολλά χρόνια στα χωριά σου, όσο μπορεί να πετύχει κανείς αυτή την αλλαγή που έρχεται μια καινούρια και τηλεστία και σιγά σιγά γίνεται μαμά. Εσύ αυτό το έζησες ή είχες την ίδια γυναίκα σαν υπεύθυνη μαμά στο δικό σας σπίτι όσα χρόνια ήσουν εκεί? Δηλαδή ξαναβίωσες αποχωρισμό? Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Είχα τη χαρά να έχω μία μητέρα. Αυτό είναι και χαρά. Να την έχω ακόμα. Αλήθεια μου λες? Είναι κάπου εκεί πίσω από το γυαλί και μας βλέπει αυτή τη στιγμή και χαμογελάει, είμαι σίγουρος. Έχει βγει στη σύνταξη, έχουν περάσει χρόνια, έχει προσφέρει στα παιδικά χωριά σου στη Βάρη, έχει πάει στην Αλεξανδρούπολη, έχει βοηθήσει με διάφορους τρόπους ακόμα και μετά τη σύνταξη τον οργανισμό να συνεχίσει το έργο του, αλλά είναι εκεί. Ήταν και είναι και θα είναι εκεί. Την ένιωσες μαμά σου? Ρωτάω γιατί μπήκες πολύ μικρός. Δηλαδή, σου είπα, μου λες έμεινες με την ίδια γυναίκα. Μπήκες πολύ μωρό, δεν είχες μνήμες τώρα 3 χρονών, τι να θυμάσαι? Το νιώσες αυτό? Η αλήθεια είναι ότι αν και μικρός, αν και μόλις 3,5 χρονών, δυσκολεύτηκα στην αρχή να την φωνάξω μαμά. Άλλο έχει αυτό. Γίνει. Κι όμως κάπου εκεί σπάει ο πάγος. Όταν θα καταφέρεις να την φωνάξεις μαμά, σημαίνει κάτι έχει αλλάξει μέσα σου. Ναι. Κάτι έχει καταφέρει να γυρίσει προς εκείνη την πλευρά. Για τους πρώτους μήνες ήταν λίγο δύσκολο, η αλήθεια είναι. Έχει μείνει ακόμα και το λέμε για πλάκα. Αλήθεια. Στην αρχή τη φωνάζα μαμά Θεία Μέρη. Μου ήταν πολύ ξένο να την πω μαμά ή μαμά Μέρη, γιατί τη βιολογική μου μητέρα τη λένε Μαρία. Οπότε ήταν η μαμά η Μέρη και η μαμά η Μαρία. Κάτι ακουγόταν περίεργο. Μετά από μερικούς μήνες όμως γύρισε όλο αυτό, άλλαξε. Άλλαξε χάρη στην αγάπη και τη ζεστασιά που μας έδινε εκείνη, που μοίραζε απλόχερα.
Έχεις κρατήσει ακόμα επαφή μαζί της. Άρα για σένα ένα κομμάτι της ζωής ο άνθρωπός σου. Δεν σταματάει. Η επικοινωνία με τη μητέρα σου δεν σταματάει ποτέ. Δεν ξέρω άλλο είναι άνθρωπο μητέρα, μεγάλο αυτό. Να δω πώς το νιώθει και πώς το... Και όχι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι, έτσι. Ούτε από τη μεριά των παιδιών, ούτε από τη μεριά των μαμάδων στα χωριά. Ή στο όποιο μέρος. Την πρώτη μέρα που πια έπρεπε να εγκαταλείψει τα χωριά σου. Μεγάλωσε. Δεν ξέρω σε ποια ηλικία γίνεται. Το νομίζω στα 16 γίνεται μια μετάβαση. Κάτι τέτοιο νομίζω. Δεν είναι απαραίτητη η συγκεκριμένη ηλικία. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι σε εισαγωγικά θα δώσουν το πράσινο φως για να κάνεις τη μετάβαση. Αλλά ναι, ήταν περίπου εκεί, 16-17 χρονών. 16-17 χρονών. Και πότε έρχεται η ώρα για να φύγει κανείς από τα χωριά σου, δηλαδή πια λέγεσαι μεγάλος, δεν μπορείς να είσαι εκεί. Και πάλι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία. Πώς γίνεται. Ο οργανισμός είναι η οικογένειά σου. Η οικογένειά σου είναι πίσω σου και σε στηρίζει. Όχι πάντα με τους ίδιους τρόπους, αλλά δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι πάντα εκεί και σε στηρίζει όσο εσύ χρειάζεσαι. Στη δικιά μου περίπτωση ήταν μέχρι να τελειώσω τις σπουδές μου, μέχρι να τελειώσω τη στρατιωτική μου θητεία. Αλλά ακόμα και όταν έγινε αυτό και όταν πια θεωρητικά έγινα ανεξάρτητος, στάθηκα μόνος μου, δεν τελειώνει εκεί. Δηλαδή, όπως έχω επικοινωνία με τη μητέρα μου, έτσι έχω επικοινωνία και με τους ανθρώπους στα παιδικά χωριά σου, γιατί είναι ένα σύνολο. Η οικογένεια αυτή είναι κάτι πολύ περισσότερο από το μόνο η μητέρα σου. Σίγουρα η μητέρα σου είναι το σημαντικότερο ίσως σημείο αναφοράς, αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι που έχουν βοηθήσει και σε ξέρουν από τόσο μικρό και σε έχουν βοηθήσει και αυτοί με διαφορετικούς τρόπους, με τις συμβουλές τους, με τις παρατηρήσεις τους, ακόμα και με το να σε μαλώσουν. Μα γιατί και το μάλλον με στιγμή και των παιδιών δεν υπάρχει. Ακριβώς, η μάνα σου, η βιολογική, δηλαδή εγώ δεν θα μαλώσω τα παιδιά μου και δεν τα αφήσω να κάνουν πράγματα που δεν πρέπει. Πώς θα μάθουν. Ακριβώς. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι η οικογένειά σου. Η επικοινωνία είναι τακτική. Είναι ακόμα εκεί. Με τα παιδιά, με κάποια παιδιά, με ένα παιδί, υπήρχε ας πούμε ο κολλητός σου ή η κολλητή σου, με κάποιον από όλους που είχες κρατήσει. Κράτησες παρέα. Μείνατε, μιλάτε. Όταν εσύ πήγαινε σχολείο, είχες κάποια. Εγώ είχα, αλλά μετά χαθήκαμε. Γιατί αλλάζεις γειτονιές, αλλάζεις ζωή, αλλάζεις και χάνεσαι κάποια στιγμή. Δεν αλλάζει κάτι λοιπόν. Άρα το ίδιο είναι. Είναι το πώς θα σταφέρει η ζωή. Με κάποιους κολλάς περισσότερο, με κάποιους κολλάς λιγότερο. Κάποιους τους χάνεις γιατί μετακόμισαν και ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Αλλά πάντα το κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων δεν έχει κάτι διαφορετικό. Κυριακό, είδα στο βίντεο που παίξαμε πριν, που είχες πάει στα χωριά ΣΟΣ μαζί μας για να μιλήσεις και να πεις όλα αυτά. Σε είδα σε ένα-δυο πλάνα που πέρασαν ότι είδα το δάκρυ σου, ρε παιδί μου, συγκινήθηκες. Είναι δάκρυα χαράς, είναι δάκρυα αναμνήσεων. Δεν είπα ότι είναι λύπης. Αυτές τις αναμνήσεις. Είναι αναμνήσεις. Και σου θέλω να μου πεις. Ένα κομμάτι, φαντάζομαι, δεν ξέρω εσύ τα ξέρεις αυτά της ψυχής σου, είναι ένα κομμάτι εντελώς δικό σου που θα υπάρχει πάντα μέσα στην ψυχή σου. Όταν βρίσκεσαι εκεί μόνο, σου έρχονται πράγματα στο μυαλό ή και σε άλλες φάσεις της ζωής σου. Δηλαδή μπορεί να είσαι εδώ, όχι τώρα που μιλάμε για το παρελθόν, για την παιδική σου ηλικία, αλλά ας πούμε στη δουλειά σου ή σε ένα ραντεβού ή με την κοπέλα σου, δεν ξέρω καν αν έχεις. Υπάρχουν στιγμές που σου έρχονται με μια αφορμή, με κάτι που είδες, με κάτι που άκουσες. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι πράγματα τα οποία έχουν καθορίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το ποιος είσαι. Άρα στη μνήμη σου υπάρχουν πράγματα τα οποία αυτόματα θα κάνουν μια σύνδεση. Μια σύνδεση με τον δικό σου χώρο. Είτε αυτός είναι το σπίτι, η γειτονιά, η ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν αναμνήσεις και πράγματα τα οποία σου ξεκλειδώνουν μνήμες. Ταυτόχρονα είναι πολύ διαφορετική εποχή που έχουμε στο μυαλό για τότε. Δεν υπήρχαν υπολογιστές, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε Facebook, δεν υπήρχαν όλα αυτά. Οπότε χτίζαμε πολύ περισσότερες αναμνήσεις στο χώρο. Βγαίναμε έξω, παίζαμε όλοι μαζί, ακόμα και η φωνή της μαμάς από τον μπαλκόνι για να γυρίσουμε επιτέλους στο σπίτι να φάμε ή για να φύγουμε για το φροντιστήριο. Είναι πράγματα τα οποία είναι εκεί, στην άκρη του μυαλού σου και ανά πάσα ώρα και στιγμή κάτι μπορεί να ενεργοποιήσει αυτές τις μνήμες. Είναι ευχάριστες μνήμες, είναι πολύ όμορφες, πολύ ζεστές. Με ποιον μοιράστηκες τη χαρά της επιτυχίας όταν πέρασε το πανεπιστήμιο? Όλοι μαζί, όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Ήτανε η αναμονή να δούμε τι αποτέλεσμα είχε μια πολύ έντονη προσπάθεια.
σε λίγα χρόνια θα το ζήσεις κι εσύ. Ναι, 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 εγώ νομίζω... Είμαστε κοντά. όχι, αλλά μια τετραετία την έχω ακόμα να... ξεκινάει νωρίς η προετοιμασία. Ξεκινάει, Θα το περιμένεις κι εσύ με αγωνία. Αυτή την ημέρα θα την περιμένεις με αγωνία. Σίγουρα, σίγουρα. Πώς σκέφτεσαι από εδώ και μπρος τη ζωή σου, σήμερα εργάζεσαι, έχεις τελειώσει σπουδές σου, φαντάζομαι ζεις μόνος σου? Ζω με τη σύντροφό μου. Όχι, εννοούσα αν ζεις με τα αδέρφια σου. Ζεις με τη σύντροφό σου. Ζω με τη σύντροφό μου. Στο ίδιο σπίτι μένει και ο μικρός μου αδερφός, ο οποίος όμως εργάζεται στα καράβια, οπότε τον εννοείς βλέπουμε. Πιο μικρός από σένα. Ναι, ναι. Υπήρχε και μικρότερο παιδί εκτός των τριών. Υπήρχε. Πόσο ήταν? Είναι 2 χρόνια μικρότερος μου. Όταν ήταν εγώ ήμουν 3,5, δηλαδή. Ο Χρήστος ήταν 1,5. Μάλιστα. Αυτό σίγουρα δεν είχε αναμνήσεις από πριν. Αλίμονο, αλίμονο. Ένα μωρό στην αγκαλιά ήταν. Αλίμονο. Θες να κάνεις μεγάλη οικογένεια? Ιδανικά. Το ναι. λέω γιατί ιδανικά, είσαι από μια οικογένεια με 4 παιδιά. Δηλαδή, 4 παιδιά. Εγώ σκέφτομαι, λέω, επειδή έχω πολλά χρόνια διαφορά με τον αδερφό μου, πάρα πολλά, 16-17 χρόνια, πάντα έλεγα θέλω να κάνω οικογένεια. Και επειδή αισθανόμουν ότι ήμουν μόνη μου. Και πάντα έλεγα, αν ποτέ κάνω οικογένεια, δεν θα είμαι γυναίκα που θα κάνει ένα παιδί. Βέβαια, το λες, δεν σημαίνει ότι θα το κάνεις κιόλας, αλλά έτσι το αισθανόμουν εγώ. Απ' την άλλη, λέω, τα παιδιά που μεγαλώνουν με πολλά παιδιά, μήπως προτιμούν τις πιο μικρές οικογένειες. Ο καθένας ό,τι δεν έχει ζητάει. Ναι. Εσύ πώς το φαντάζεσαι? Άσχετα τι θα κάνεις, τι θα ήθελες, πώς θα ήθελες να είναι? Το σχέδιο είναι η οικογένεια. Η επιθυμία είναι αυτή. Τώρα το πόσο θα είναι, είναι πολύ παραγωγικό. Είναι λίγο το τι μπορείς να κάνεις βάσει του τι συμβαίνει στην οικονομία της χώρας. Ξέρεις, δεν είναι άντε απλά κάνω παιδιά. Το θέμα είναι να μπορείς να τους παρέχεις. Οπότε υπάρχει και αυτό, και αυτή η παράμετρος. Αλλά το σχέδιο είναι οικογένεια και σίγουρα όχι ένα παιδί. Σίγουρα παραπάνω από ένα. Για πες μου τώρα τη δικιά σου φιλοσοφία ζωής. Τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή, γιατί και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Είναι το να μην αφήνεις το παρελθόν σου να ορίσει το μέλλον σου. Είναι το να το χρησιμοποιείς για να ορίσεις εσύ το μέλλον σου. Να αγκαλιάζεις αυτός που το τι είσαι, το ποιος είσαι και να το χρησιμοποιείς θετικά για να μπορέσεις να συνεχίσεις. Γιατί δεν μπορείς να μένεις με το τι έγινε τότε ή με το ποιος είπε τι, με το τι συνέβη κάποια στιγμή στη ζωή σου. Πράγματα τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις. Μπορείς να ελέγξεις το τώρα και βάσει αυτού να χτίσεις το μέλλον σου. Οπότε αυτό, προχωράμε μπροστά. Κυριάκο, πραγματικά χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που μας έδωσες σήμερα από τον χρόνο σου. Χαρά μου. Να είσαι πάντα καλά και να είστε ευτυχισμένοι μαζί και δυνατοί πάντα. Ευχαριστώ σε πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε εμείς από την άλλη πλευρά τώρα να αλλάξουμε τελείως. Ξέρετε γιατί θέλω να πούμε 2 λόγια, γιατί με περιμένει η Άννα Μαρία με το φοβερό της μαγαζί που μου έχει στήσει απέναντί μας. Θέλω να μου πείτε λίγο για τις αλλαγές που κάνουν οι γυναίκες στα μαλλιά. Εντάξει. Μη φωνά. Γιατί είχαμε ετοιμαστεί να σπούμε για το Λένι που αλλάζει κουστούμι. Μα τώρα πού τον θυμηθήκατε τον πεθαμένο? Αλλάζει κουστούμι 93 χρόνια μετά τη... Μετά τι πια? Που μας άφησε. Δηλαδή μου λέτε, τα ρηχεύτηκε, του βάλανε ένα κουστούμι του ανθρώπου. Ποιο χωρές τον. Και θα συζητήσουμε αν μετά από 90 χρόνια το αλλάζουν κουστούμι. Δεν πάτε καλά τα νεύρα σας. Κλείνει το μαζί. Εγώ φταίω που σας άφησε να φάτε τα λουκάνικά μας, να πείτε τα κρασιά του Προέδρου και να περάσετε και λίγο μισή ωρίτσα ήσυχα να κατέβει το φαγάκι. Απλά κλείνει το μαυσολείο για 2 μήνες. Για να φτάσει το μαυσολείο. Μην με σκάφει, να πάω να το δω. Με δουλεύει, ανθρώπινο. Το ξέραμε, γι' αυτό πήραμε το γραφείο σου και λέμε ακύρωσέ το, αλλάζουν κουστούμι στο Λένι. Και θα το πλύνουν και με χημικά. Για να είναι. Και τώρα στα μαλλιά μετά από αυτό το κεφάτο θέμα. Λοιπόν, λένε ότι μια γυναίκα όταν δεν είναι στα πολύ καλά της, ναι, ή αλλάζει τον άντρα, ή το αυτοκίνητο, ή το μαλλί. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Πολύ ωραία. Το πιο ανώδυνο είναι το μαλλί. Τίποτα από όλα αυτά. Βάλε ένα κόσμο, πάρε μια φήμη σου, κοίτα ένα ποτό. Κουνηθείτε λίγο και την άλλη μέρα θα είστε περδίκοι. Το πιο ανώδυνο είναι το μαλλί. Δεν ξέρω τώρα. Το λες και στη γυναίκα που έχει αλλάξει πολλές φορές. Πολλές. Μια χαρά είναι αυτό. Σημαίνει ότι είναι μια χαρά γυναίκα. Εγώ με το μήκος του μαλλιού παίζω. Λίγο. Με το χρώμα δεν πειράζει. Αφού δεν μπορώ να πειράξω το χρώμα.
Τι να κάνω. Τι να κάνεις. Θέλω να πω και εγώ άνθρωπος, είμαι γυναίκα. Όλες οι γυναίκες παίζουν με τα μαλλιά τους. Ναι, δεν υπάρχει κανείς. Σε μια εποχή που το έχεις καρέ. Μόνο ένα καρέ. Μέχρι εδώ. Ναι. Και έκλαιγε κάθε μέρα ο κομμωτής μου. Δεν έχω τίποτα να κάνω πια σε αυτό το μαλλί. Τι θα το κάνω. Νομίζω ότι δεν ξέρω να χτενίζω. Ναι, αλλά εμένα μ' αρέσει. Ναι, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει. Καημένο, τι το έκανε. Πάντω δεν ξέρω. Η Τάνια Τρίβη δεν ξέρω αν ήθελε να κάνει άλλες αλλαγές ζωή. Πάντω το μαλλί το άλλαξε. Μπορώ να το κάνω μόνο. Αυτή είναι φετινή φωτογραφία. Τωρινή πήγε στα γενέθλια της Πεμιζούνη. Γιατί αυτό το μαλλί, ναι, ακριβώς έτσι, αυτό το μήκος, τόσο σγουρό. Το είχε παλιότερα. Σε κατάξαμε, το είχε κάνει πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Έχεις δίκιο, μα το είχε παλιότερα. Μα πότε θυμάστε, βρε παιδιά, αυτά. Αυτό που την είχα καλεσμένη στην εκπομπή, δεν θυμάμαι. Παρακαλώ. Και δεν μην βλέπετε που δεν πάω πουθενά, έρχονται όλοι σε μένα. Οπότε τους βλέπω. Και αυτό, τους βλέπεις. Είναι ξανθό ή είναι λίγο και λίγο καροτή. Θα έλεγα ότι έχει και λίγο πορτοκαλί. Το χάλκινο που είναι στη μόδα. Άκουσε με τι θα σου πω, γιατί δεν είμαστε και ειδικοί βαφιάδες. Αλλά θα σου πω το εξής πια, μια και εκπρόσωπο μεγάλη εταιρεία για βαφές. Λοιπόν. Η μεγαλύτερη. Αλλά τέλος πάντων, μην αυτοθαυμαζόμαστε μόνοι μας. Από κατά μαύρο μαλλί ή καστανό σκούρο, μαζί μου, ό,τι και να κάνει η γυναίκα, δεν θα γίνει πλατινέ με τη μία. Ναι. Μα βέβαια, τι στην καλύτερη περίπτωση. Δεν ξέρω, παιδιά. Θα πάει στον πρώτο τύπο ξανθό. Έχεις δίκιο. Και μετά πας. Δηλαδή, εσύ φαντάζεσαι ότι αν αύριο πάμε και σε ράψουμε ξανθιά. Τι, θα γίνεις έτσι. Έτσι, σαν και εμένα. Πρέπει να τρως τις βαφές μου, όχι να τις βάζεις. Δεν θα γίνει σε μια μέρα. Αλήθεια μου λέει. Καλή, το έχουμε κάνει και μέσα στην εκπομπή ολόκληρο θέμα. Λέμε, είπαμε 10-21. Αλλά αν είσαι καστανή, δεν θα γίνεις με 10-21. Εντάξει. Θα περάσουμε μια διαδικασία για να γίνεις 10-21. Αν δεν θες να την περάσεις, θα πας σε αυτό το ξανθό. Θα πας μετά λίγο πιο ξανθό από αυτό. Θα γίνεται μόνο το μαλλί, σιγά-σιγά. Και θα φτάσει και στο κατάξανθο. Θέλει διαδικασία δηλαδή και θέλει και χέρι. Και τώρα που σα κάνω μαθήματα βαφή, δεν θέλω να δω το βίντεο με τα κορίτσια. Ναι, να δει πώ τα κατάφεραν αυτέ και τα άλλαξαν τόσο πολύ. Όλε οι Ελληνίδε. Λένε πω όταν βαριούνται οι γυναίκε, αλλάζουν ή τα μαλλιά του, ή το αυτοκίνητό του, ή το σύντροφό του. Και παρότι τα δύο τελευταία μπορεί να μην αφορούν το ευρύ κοινό, τα μαλλιά του είναι μέρο τη δημόσια εικόνα του. Και άρα δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Ποιες είναι όμως οι διάσημες Ελληνίδες που έχουν τολμήσει τις περισσότερες αλλαγές επικεφαλής? Πρώτη και καλύτερη, η Άννα Βύση. Όλοι θυμόμαστε τα σγουρά καστανά μαλλιά της όταν τραγουδούσε τη μεθυσμένη πολιτεία. Μέσα στα χρόνια όμως την παρακολουθήσαμε να αλλάζει μήκη και αποχρώσεις. Να δοκιμάζει αντάβιες, τολμηρά καρέ, να τα βάφει κόκκινα, ξανθά, ακόμα και να τα ξυρίζει. Όταν διένυε τη ροκ εποχή του νάιλον. Δεν πάει πίσω στις αλλαγές όμως και η Νατάσα Θοδωρίδου, που μπορεί να την έχουμε στο μυαλό μας πάντα με πλούσια μακριά ξανθά μαλλιά, η ίδια όμως στο παρελθόν έχει τολμήσει και να τα κόψει καρέ και να κάνει αφέλειες και μοντέρνες μύτες. Για να μην μιλήσουμε για ακόμα παλαιότερα, που υπήρξε καστανή αλλά και φλογερή κοκκινομάλα. Η Πέγκι Ζίνα επίσης έχει πει ναι στα ρίσκα όσον αφορά τα μαλλιά της. Στο πρώτο δίσκο της ξεκίνησε ως ένα καστανό κορίτσι. Στο επόμενο, ξαφνικά τα μαλλιά της ήταν χάλκινα. Και από εκεί και έπειτα μπήκε στην ξανθιά περίοδο, η οποία της ταιριάζει και πιο πολύ. Δοκίμασε φράτζες, αφέλειες, μακριά ίσια μαλλιά όλα στο ίδιο μήκος, μύτες, μπούκλες και μοντέρνα φυλαρίσματα που αναδεικνύουν το όμορφο πρόσωπό της. Μια άλλη γυναίκα που τολμάει συχνά τις αλλαγές είναι η Σύση Χριστίδου. Ξεκίνησε και εκείνη σαν τυπική Ελληνίδα, με μακριά καστανά μαλλιά, αλλά στην πορεία δεν είπε όχι να τα κόψει καρέ, αργότερα με αφέλειες, να κάνει αντάβιες, να γίνει ξανθιά, ακόμα και να υιοθετήσει προσφάτως την πιο εντυπωσιακή κόκκινο-πορτοκαλί απόχρωση. Σε αυτό το πρόσωπο, άλλωστε, όλα πάνε. Το ίδιο σκέφτεται προφανώς και ο κομμωτής της Νάμτα. Και δεδομένου πως αυτό το κορίτσι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της pop σκηνής, δεν έχει πρόβλημα να μεταμορφώνεται συχνά. Μακριά καστανά, κοντά ξανθά, άφρο κατσαρά και πορτοκαλί extension της χάρισαν τον τίτλο του Fashion Icon, που κατέχει έως σήμερα. Δεν πάει πίσω σε πειραματισμούς με τα μαλλιά της και η Πινελόπη Αναστασοπούλου, που περνάει με άνεση από το ζεστό καστανό στο λαμπερό ξανθό και στο καυτό κόκκινο χρώμα, ενώ τα μήκη, τα κουρέματα και τα χτενίσματά της μοιάζουν να είναι διαφορετικά σε κάθε της εμφάνιση. Δραστικές αλλαγές όμως δοκιμάζει άφοβα και η Ελένη Φουρέιρα. Από τα πιο φουντωτά μαλλιά που είδαμε ποτέ επί σκηνής, τόσο σε σκούρα καστανή όσο και σε καστανό ξανθή απόχρωση, μέχρι τα ίσια μαύρα με αφέλειες χωρίς, την εικόνα της έξι τραγουδίστριας δεν τη βαριόμαστε ποτέ. Ο τολμών νικά, λέει το γνωστό ρητό, και οι παραπάνω κυρίες το επιβεβαιώνουν. Και γιατί άλλωστε να μην τολμήσουν, είναι όμορφες, λαμπερές, πετυχημένες. Όλα τα υπόλοιπα είναι τρίχες.
Παίζει ρόλο το παίζει ρόλο και η τρύπα. Στόμφο, έτσι ήταν. Βέβαια, έτσι είναι. Τρίχες, Ελένη. Λοιπόν, πριν προχωρήσω, γιατί από το γυναικείο στο γυναικείο πάω, έχω μείνει σε εμάς τα κορίτσια, γιατί αφού εμείς αλληλοβλεπόμαστε, Γρηγόρη, εμείς τα κορίτσια μεταξύ μας. Σταμάτα τώρα. Σταμάτα κι εσύ. Πριν πάω λοιπόν στο επόμενο γυναικείο μου θέμα, γιατί πάντα για σας φροντίζω, πάω να δώσω τα δύο φορέματα της Ίσης, για να μην ξεχαστούμε μετά. Από ό,τι βλέπω, πάνω από 60.000 κορίτσια θέλετε το φόρεμά μου και πολύ καλά κάνετε. Πάρτε να προλάβετε, γιατί δεν νομίζω ότι έχει άλλα κι η Ίση, αλλά εννοώ σε αυτό. Λοιπόν, η πρώτη είναι η Θωμαϊδά και η δεύτερη είναι η έλα σταμάτα Ελένη Χριστοσφάνη η Χριστοσφάνη Χριστό σε παρακαλώ. Μάλλον γιατί Φάνη για με αγάπη. Είναι κοινό προφίλ. Για τον Φάνη το φόρεμά μου, δεν νομίζω. Είναι κοινό προφίλ. Για να δω όμως, τα βραχιόλια που σας ανέβασα της Άννας Μαρίας Μαζαράκη, πού είσαστε? Α, είμαστε πάνω από 63.000, γι' αυτό ξεκινάω δίνοντας δώρο. Και λέω λοιπόν, έτσι τσακ μπαμ, το τελευταίο χτύπημα θα δώσω, δηλαδή την πρώτη πάνω-πάνω. Για να σε δω, Μαρία Μιχελάκη. Τσακ, το πήρες Μαρία μου. Ένα από τα τρία βραχιόλια που είχα ανεβάσει τη φωτογραφία, Άννα Μαρία μου, αυτά εννοούσα. Τα καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Είναι καινούργια αυτά. Είναι ό,τι πιο καινούριο, είναι το κομποσκίνι μας. Κομποσκίνι είναι αυτό. Κομποσκίνι είναι αυτό, σε μέταλλο. Είναι μια ολόκληρη σειρά. Μακραμέ και κομποσκίνια. Πώς τα είπες, μα. Μακραμέ. Δηλαδή. Και κομποσκίνι είναι μια τεχνοτροπία. Όταν, όταν θέλεις χειροποίητα να κάνεις τα κορδόνια. Κάτω, σε έπρεπε να με τα δόντια, ξέρεις τώρα. Να εξυπηρετηθεί ο καθένας μόνος. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό το μάτι. Λοιπόν, αυτό το μάτι είναι αριστούργημα. Μου έχει πιάσει και όλο τον καρπό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαν ένα πολύ ωραίο βραχιόλι. Και όμως από κάτω έχει το κομποσκινάκι του και είναι και πολύ εύκολο στη χρήση. Α, μ' αρέσει. Τώρα που το σκέφτομαι, ενώ άλλο είχα βάλει στο μάτι φορεμένο, εγώ από τα τρία αυτό θα έπαιρνα, κορίτσια, το μάτι. Αλλά για να βάλω και το άλλο, γιατί μπορεί να σας πω, όχι λάθος, το βραχιόλι. Α, και το βραχιόλι να σου δείξω και το πιο βολικό από όλα. Και το βραχιόλι είναι ωραίο. Όχι, κορίτσια, πάρτε και το βραχιόλι. Τι άλλο. Άλλο βάλει. Πού θα με πας. Κοίτα αυτό. Τι είναι αυτό. Ανοίγει και κλείνει μόνο του με το πιο λεπτοκαμωμένο ελαττήριο που υπάρχει. Ματάκι και κομποσκίνι, όλο αυτό με κομποσκίνι, σε ασημί ή σε ροζ χρυσό και ανοίγει, είδες τι εύκολα που ανοίγει και το κλείνει. Το είδα, το είδα. Α, γι' αυτό εδώ είσαι να μου πεις κάτι που μου το αδικείς, γιατί εμένα μου αρέσει και το έχω βάλει από το πρωί και μάλλον γι' αυτό δεν λες τίποτα, γιατί σου λες Κασίλα μου, το έχει βάλει αυτή από το πρωί, της αρέσει, δεν της λέω τίποτα, της πω για τα άλλα που μου αρέσουν εμένα. Μ' αρέσει αυτό, κλασικό κομμάτι, είναι... για πάντα. Τέλος. Αυτά τα μαργαριτάρια, καταρχήν είναι εκπληκτικά μαργαριτάρια, είναι η πρώτη, βρήκαμε. Καταπληκτικά μαργαριτάρια, ακανόνιστα, σε πολύ καλή τιμή και μπορούμε και κάνουμε και δες δε και το άνοιγμα. Γι' αυτό το γύρισα. Όλη η ιστορία είναι το άνοιγμα. Το άνοιγμα και κλείσιμο, δηλαδή θεωρώ ότι είναι τόσο τέλειο. Ναι, και... εγώ πάλι δεν ήθελα να πω το άνοιγμα, άλλο ήθελα να πω, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είναι για να ανοίγει και να κλείνει, αλλά είναι τόσο ωραία φτιαγμένο με τις πετρούλες του επάνω να γυαλίζουν, που ωραίο είναι και να φαίνεται. Δηλαδή, δεν είναι, είναι ένα κουμπωματάκι που θες να το κρύψεις. Είναι αληθινά τα μαργαριτάρια. Γιατί δεν είναι κοσμηματάκι κι αυτό. Είναι αληθινά τα μαργαριτάρια. Άρα πόσο κάνει αυτό, παιδί μου, θα το πάρει ο κόσμος. Πολύ. Έμα σε εμάς θα έρθει να κάτσε, το πάρει. Καλή μου κυρία, είπες είναι αληθινά τα μαργαριτάρια. Για το μυαλό μου πάει σε μεγάλες κυρίες, σοβαρές, παμπλούτου. Μαργαριτάρια. Που φοράνε αληθινά μαργαριτάρια. Είναι μαργαριτάρια. Τα μαργαριτάρια τα άλλα. Γλυκού νερού και δες πράγματα που φτιάχνουμε, αν δεν τα μπερδέψουμε και τελείως. Δες πάλι το ίδιο σκεπτικό. Ναι. Είναι εκπληκτικό. Βέβαια είναι. Και όλο με. Για να το δω και έτσι. Φωτίζει ή δεν φωτίζει. Δηλαδή βάζεις κάτι και αυτό το πράγμα δεν σε φωτίζει. Εγώ νομίζω ότι είναι εκπληκτικά τα αυτά τώρα τα κουλιέ. Τώρα μου καλύπτει όλα τα άλλα. Δεν το θέλω, θα το βγάλω. Που εγώ είμαι του μαργαριταριού, τρελαίνομαι. Αλλά τώρα αυτό είναι τόσο πολύ πλούσιο. Φωτεινό, άσπρο, γεμάτο. Που όλα τα άλλα δικούνται και δεν πρέπει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Και γι' αυτό μην κοιτάς από εκεί. Έλα από εδώ και πες μου αυτά που φοράω που είναι φανταστικά. Γιατί δεν τα διάλεξα τυχαία. Δεν αυτά μου αρέσουν πιο πολύ από όλα. Πες μου γι' αυτά λοιπόν. Τι είναι αυτά εδώ. Αυτό καταρχήν είναι το καταπληκτικό το κολιέ, το οποίο είναι στο 1,80 και το γυρνάς 2 και 3 φορές γύρω από το λαιμό σου, ώστε να μπορείς να έχεις ένα look καταπληκτικό. Αυτό βλέπετε, το άφησα, δεν το έδεσα καθόλου. Γιατί είπα να δείτε πόσο μακρύ είναι και γιατί μου άρεσε που το ήσυχο γκρι μου φόρεμα το φωτίζει πάνω ξαφνικά κάτω παντού. Γίνεται, εγώ το φοράω σε τουρκουάζ. Και εσύ γίνεται. Είναι, γιατί φοράς μαύρο όπως πάντα. Οπότε τι να βάλεις. Πού να δείξεις. Δεν είδες όλο αυτό το λουλούδι. Μπήκε η άνοιξη. Ναι, αγάπη μου, ήρθες με τον κήπο σου μαζί. Μ' αρέσει. Άνοιξη. Έχεις βάλει χρώμα στη ζωή σου. Σιγά σιγά αλλάζεις κι εσύ. Όχι, άλλη μιζέρια. Δεν γίνεται. Κοντά σου τι θα κάνω.
Είναι δυνατόν. Γίνεις, όσο πας και χρωματίζεσαι, με σοκάρισε. Θα με δω με φορεματάκι σε λίγο, τύπου Grace Kelly και δεν θα το πιστέψω. Να σου πω κάτι. Τώρα για να αφήσουμε και λίγο τα κοσμότα, γιατί είπαμε γυναικεία θέματα. Έχεις τι ωραία μικρά ποδαράκια, στενάκια, αδύνατα και ωραία. Ναι. Άλλη μου μια φορά και ένα μηνάκι. Δηλαδή, μιλάμε για κοσμότα, μα η ζωή και η χαρά δεν είναι μόνο πώς θα νιώσω όμορφα αν απλά κρεμάσω τα ωραία μου κοσμότα και πάω και φτιάξω το ωραίο μου μαλλί ή το βάψω ή το κόψω ή το φτιάξω, να φτιάξω την ψυχολογία μου. Τα δυνατά μας σημεία τα δείχνουμε, Ανά Μαρία. Τα δείχνουμε. Έχεις τι ωραία πόδια. Έγινε. Την επόμενη φορά που θα σε δω, θα μου για μια φορά να δω το πόδι σου. Δεν μπορώ άλλο. Βαρέθηκα. Θέλω να δω το ποδαράκι σου. Είναι ωραίο και στενό. Γιατί δεν μου το δείχνεις, παιδί μου. Μήπως ότι έχεις ανησυχίες για τα πόδια σου. Όχι, καμία. Είναι τόσο βολικά τα παντελόνια. Θέλω να τα δω. Καλά, κυρία μου. Ευχαριστώ. Καλά. Πάμε τώρα στα πράγματά σου. Λοιπόν. Να προχωρήσω σε κάτι άλλο που εμένα μου αρέσει να σε ρωτάω για αυτά που εμένα πιο πολύ με έχουν εντυπωσιάσει. Ναι. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ και μ' αρέσει και το από πίσω του. Ένα-ένα όμως για να μην σας μπερδεύω. Αυτό. Μ' αρέσει ο συνδυασμός ότι μου έβαλες τις πετρούλες, τις περλίτσες τύπου μαργαριταράκια. Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτές οι μικρές. Είναι αληθινά μαργαριτάρια. Με δίνει σήμερα, έχει έρθει με πολλά νεύρα. Ναι, είναι αληθινά. Ωραία. Ναι. Είναι αληθινά, αλλά μπορούμε να τα αγοράσουμε, να τα θυμάσαι αυτά να μου τα λες. Το συγκεκριμένο κολιέ καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο πιο ακριβό. Να μου τα πεις αυτά. Είναι πολύ ακριβό. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι καταπληκτικό. Ναι, γι' αυτό θα το φορέσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά είναι ακριβό. Πες μου, τι είναι αυτό που στοιχίζει πιο πολύ, αυτές οι πετρούλες ή αυτές οι πετρούλες. Όλο αυτό το κάρφωμα. Όλο το κάρφωμα. Όλη αυτή η αλυσίδα, η ασημένια που έχει τα ζυργών περασμένα μέσα, το μαργαριτάρι που σταματάει και ξαναρχίζει η αλυσίδα. Η εργασία που γίνεται σε αυτό, δες το τελείωμα από πίσω. Το βλέπω. Και αυτό μου αρέσει. Αυτό είναι σε τιμές δικές μας. Είναι, έχω βρει καταπληκτικές πέτρες, δες αυτό το χαλαζία, τον φοράω κι εγώ κατά. Είναι όλο με πέτρες γύρω-γύρω, ένας χαλαζίας εκπληκτικός. Α, δεν είναι όλα ίδια με γιατί βλέπετε, παιδιά. Μα είναι η αληθινή πέτρα. Δηλαδή, μην δεις τώρα εσύ αυτό, λέμε, το ανεβάσω φωτογραφία και πεις, μα, με κορόιδεψε με νεγάκι. Μου ανέβασε αυτό και μου έδωσε αυτό. Παιδιά, βλέπετε, είναι αληθινές πέτρες. Είναι πέτρα. Δηλαδή, ό,τι με αποτέλεσμα, κάτσει. Ό,τι κάτσει. Αλλά είναι ωραίες. Μπράβο, όχι, είναι γιατί... ωραία. Και να σου πω και καλύτερα, γιατί δεν πρέπει να κυκλοφορούμε όλοι με το ίδιο ακριβό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα έχουμε σε αυτό το look. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δες πέτρα πάρα και δες πώς το δέσαμε. Και με μαργαριταράκια έτσι, πάνω. Να το βλέπουμε. Δεν είναι εκπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό έρχεται έτσι. Έρχεται, γιατί είναι ωραία, είναι ωραία. Λοιπόν, έρχεται, δες τώρα, δέρμα. Δέρμα χρυσό. Είναι αυτό. Δέρμα είναι αυτό. Να το δω εδώ επάνω. Απίστευτο. Να το δω και δείχνει. Δύο που έχουν διαφορετικό χρώμα. Πού το πήγαρα για το άλλο, το εσύ μου το πήρες. Πιο απ' όλα. Μου είχες ένα τέτοιο. Και όλα που δεν ήταν χρυσό. Έλα, το τουρκουάζ. Α, μπράβο. Για να το δω δίπλα-δίπλα. Έτσι για να έχω και σύγκριση, να καταλαβαίνω τι βλέπω. Και σου βγάζω και ένα τρίτο. Με κομμάτι χαλαζία. Δεν είναι ωραία. Το χαλαζία. Όλα μου αρέσουν, αλλά επειδή αυτό είναι διάφανο, όπως και αυτό... Πάει... Ό,τι και πάει να... Ότι... Ακριβώς. Ό,τι θέλεις δηλαδή, βάζεις. Κοίτα να δεις τώρα. Άμα μπορείς να πάρεις 2-3, δεν τρέχει τίποτα. Είναι όλα υπέροχα. Αν όμως σκέφτεσαι για ένα, εγώ γιατί σκέφτηκα αυτό, γιατί λέω αυτό, παίρνει το χρώμα ό,τι και να φοράω. Δηλαδή και γυμνώ να το φόρεμα, λέμε ανοιχτό, θα πάρει το χρώμα του δέρματος. Φοράω κόκκινο, κοκκινίζει. Φοράω κίτρινο, κιτρινίζει. Φοράω χρυσό, χρυσίζει. Τι είναι αυτό πάλι. Σιδηροπυρίτης, τρομερή πέτρα. Θα βάλουμε φωτιά. Ο yes. Μη μου λες για τέτοια. Για δες το. Γιατί αυτό δεν πάει τώρα με τα γκρίζα σου. Εσύ ούτε που να ξέρω τι έχεις φέρει έξω. Εγώ δηλαδή διάλεξα τα δικά μου και είδα τι ρούχο θα βάλω να μου συνδυάζει το ωραίο. Αλλά εσύ ότι έφερες μου κολλάει. Πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είναι από αυτά τα κοσμήματα τα οποία μπορείς να φορέσεις από το πρωί. Και δες την αλυσίδα, τι καταπληκτική που είναι. Είναι κόμπος-κόμπος με ματίτη. Δηλαδή έχει μία τσαχπινιά. Αυτό είναι στα δικά μας. Στα δικά μας. Ωραία. Στα δικά εγώ μας. Θέλω μία γραμμή να διαλέξει ένα κορίτσι μου μεταξύ όλων των δικών μας. Δηλαδή αυτό, 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 αυτό. Ποιο θέλει γούρι από τώρα για τη βραδιά του Βαλεντίνου. Ο Βαλεντίνος σου έρχεται. Εσύ, τι θα κάνεις γι' αυτό. Θα τα φορέσεις και τη μαγική πέτρα, να τραβήξεις αυτά που πρέπει και να δουλέψεις σωστά το σύστημα. Για σκέψου, πάω σε διαφημίσεις και έρχομαι να σε βγάλω. Να σου το δώσω